Hello! Εκπαιδευτικά κέντρα Hello! Ξένες γλώσσες, μελέτη, πληροφορική, μουσικό εργαστήρι. The great place to be! Εδώ περνάμε τέλεια! Hello! Ραφίνα Αρτέμιδα. Τέταρτη αγωνιστική σήμερα για τα play-off της πρώτης Εψανά. Τριγλία Χαρναϊκός 2-3 και έχουμε κοντά μας δύο προπονητές, τον κύριο Τάκη Χριστόπουλο και τον κύριο Γιώργο Παπακοστούλη. Κύριε Χριστόπουλο, πώς είδα το παιχνίδι? Θα σας πω, τα συναισθήματα μου είναι ανάμεικτα. Είμαι πολύ χαρούμενος για την εικόνα, την εμφάνιση και το αποτέλεσμα. Και απ' την άλλη, επειδή έχω περάσει και από την Τριγλία και επειδή έχω δει αυτή την ομάδα δύο χρόνια τώρα και λόγω κορονοϊού, αδικείται κατάφορα από διάφορους παράγοντες και δυστυχώς έμεινε έξω από τον τίτλο, το οποίο πιστεύω ότι δικαιούται, γιατί έχει δημιουργήσει ο συνάδελφος ομάδα Γ Εθνικής. Αυτό του το είπα και πριν ξεκινήσει το μάτς, το λέω και τώρα. Τώρα όσο για το παιχνίδι, εντάξει, είναι... δίνουμε εύκολα γκολ, έχουμε κάνει καλή επάνω εδώ από κάποια άτυχα αποτελέσματα. Πολύ πιθανόν οι ποδοσφαιριστές να υποτίμησαν τους αντιπάλους. Χάσαμε από ομάδες όπως είναι η Ατλαντίδα. Τώρα, πώς έτσι τα παιδιά γιγαντωθήκαν όταν παίζουν με έναν τόσο καλό αντίπαλο, μια τόσο καλή ομάδα, αυτό ήταν πιστεύω και το κίνητρό τους. Πιστεύω ότι η νίκη ήταν δίκαιη και ότι, σας το ξαναλέω, στεναχωριέμαι που δεν εκπλήρωσε τους στόχους της η Τριγλία, γιατί την έχω από χρόνια στην καρδιά μου. Δεν είσαστε πολύ καιρό στην ομάδα, είσαστε... Στην Τριγλία υπήρξα... Όχι, στο Αχαρναϊκό. Ο Αχαρναϊκός είναι μια ομάδα έτοιμη που τη βρήκα εγώ. Ναι. Ήταν μια πολύ καλή παρουσία από μέρος της διοίκησης και του προπονητή του προηγούμενου. Ο στόχος ήταν να σωθεί η ομάδα, γιατί είχε τα γνωστά οικονομικά προβλήματα. Παρ' όλα αυτά η ομάδα πέτυχε το στόχο της νωρίς, κατέληξε να τερματίσει δεύτερη. Τώρα οι στόχοι στην πορεία αλλάξανε τελευταία αγωνιστική και λέγαμε μήπως και τύχει και μπορούμε και διεκδικήσουμε κάτι, αλλά η ομάδα δεν είχε το βάθος που χρειαζόταν σε ποιότητα και ποσότητα παιχτών. Έχουν τραβήξει όλα τα παιχνίδια συγκεκριμένοι παίχτες. Θα ήθελα να πω εδώ ότι και λόγω κορονοϊού αλλά και κάποιων πυρετών και αποχή που είχαν από προπονήσεις είχαμε και αυτή την κακή εικόνα. Πιστεύω αν συνεχίσουμε έτσι μέχρι τέλος, τουλάχιστον να τερματίσουμε σε μια θέση αξιοπρεπέστατη, δεν ονειροπολούμε. Ξέρουμε ότι έχουμε δυνατούς αντιπάλους, πολύ δυνατές ομάδες. Εντάξει, αυτή τώρα ήταν μια καλή εικόνα και εύχομαι να συνεχίσουμε κάπως έτσι. Να σας ευχαριστώ. Coach, τι έγινε σήμερα? Τι έγινε σήμερα? Καταρχήν, ξέρετε πάρα πολύ καλά στον 1,5 χρόνο που βρίσκομαι εδώ, δεν έχω μιλήσει για διαιτησίες, για οτιδήποτε δεν έχει να κάνει εκτός από την ομάδα. Είναι η δεύτερη φορά που θα το κάνω. Θεωρώ, δεν ξέρω ποιος είναι υπεύθυνος, είναι ο κύριος Κόνιακης, είναι η Εψανά. Ας αναρωτηθούν τι διαιτητές θέλουν. Σε παιχνίδι το προηγούμενο στη Μαρκό, μη αξιολογημένο, ενώ υπήρχαν αξιολογημένοι διαιτητές, σήμερα το ίδιο. Δίνοντας πέναλτι, γιατί σήμερα θεωρώ ότι υπάρχει αλλιώς αποτελεσμός. Για μένα. Ξεκινήσαμε πάρα πολύ καλά στο πρώτο ημίχρονο και νομίζω ότι δικαιούμασταν κι άλλα γκολ, όχι μόνο το ένα γκολ που έχουμε κάνει. Δεν αφήσαμε τον αντίπαλο να μας κάνει φάσεις στο πρώτο ημίχρονο εκτός από ένα σουτ και τον γκολ το οποίο κάνουν όταν βρισκόμασταν με 10 παίχτες. Γιατί τον γκολ που δεχόμαστε είμαστε με μειονέκτημα αριθμητικό. Από εκεί και πέρα στο ημίχρονο, αυτό το οποίο είπαμε περισσότερο είναι να πάλι να έχουμε το δικό μας ρυθμό, αυτό το ρυθμό τον οποίο θέλουμε να έχουμε γενικώς, είτε παίζουμε εδώ είτε παίζουμε έξω και το ξέρετε πάρα πολύ καλά αυτό. Δεν κάναμε τις ευκαιρίες τις οποίες μπορεί να είχαμε να τις τελειώσουμε πιο εύκολα, ώστε και το μάτς να ανοίξει ακόμα περισσότερο. Με την αλλίωση από τον που λέω δεν μπορεί να δίνει τέτοιο πέναλτι από πλάγιο στο 83 και αναγκαστικά μετά ανοίξαμε περισσότερο, ρισκάραμε και δεχτήκαμε και τρίτο τέρμα. Ξαναλέω όμως. Αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι ότι εδώ τελικά θα χάσουμε λίγο και την ηρεμία μας, θα χάσουμε την υγεία μας με τους κυρίους που έρχονται για να περάσει η ώρα τους τελικά. Όχι για οτιδήποτε άλλο. Εδώ εμείς όμως είναι η δουλειά μας. Και η δουλειά μας είναι να δείχνουμε αυτό το οποίο κάνουμε από το καλοκαίρι, χωρίς όμως να είναι πρωταγωνιστές άλλοι. Πρωταγωνιστές είναι ξεκάθαρα οι παίχτες και όχι τρίτοι.
Είμαι πάρα πολύ εκνευρισμένος, είναι πρώτη φορά που είμαι έτσι, γιατί δεν μπορώ άλλο στις τρεις τελευταίες αγωνιστικές να κυνηγάνε το όνειρο. Έτσι θα το τονίσω, έτσι και έτσι θα το πω. Σήμερα υπάρχει ξεκάθαρη αλλίωση αποτελέσματος. Δεν αλλάζει αυτό το οποίο μου λέει ο κύριος Φωστέρης στο τέλος, αν είναι πέναλτι, αν δεν είναι πέναλτι θα σου ζητήσω συγγνώμη. Να το κάνω τι? Θα αλλάξουν οι βαθμοί? Θα αλλάξουν? Δεν το ξέρω. Δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξουν. Αυτό το οποίο μετράει λοιπόν εδώ πέρα είναι πώς έρχονται και πώς διαιτητεύουν. Γιατί σας ξαναλέω, πρωταγωνιστές είναι ξεκάθαρα οι παίκτες. Κανένας άλλος. Όποιος δεν μπορεί, καλό θα είναι να μείνει σπίτι του. Είτε είναι προπονητής, είτε είναι ποδοσφαιριστής, είτε είναι οτιδήποτε άλλο. Νομίζω είναι ξεκάθαρος. Μ' αρέσει να λέω αλήθειες. Δεν αρέσει σε πολλούς όμως η αλήθεια. Εδώ πλέον δεν ξέρω τι έχει συμβεί. Αλλά τις τελευταίες τρεις αγωνιστικές υπάρχουν πολλά θέματα με την ομάδα της Τριγλίας. Και το κλείνω εδώ. Εμείς αυτό το οποίο πλέον οφείλουμε, γιατί για να μην κρυβόμαστε πίσω το δάχτυλό μας, έχει απομακρυνθεί πλέον η κορυφή, ένας στόχος μένει και είναι το κύπελλο. Οφείλουμε λοιπόν σε αυτό το οποίο κάνουμε, και δεν ξέρω αν θα μας αφήσουν, να παίξουμε τουλάχιστον αυτό που και να πάρουμε αυτό που δικαιούμαστε. Μπορεί να μην δικαιούμαστε να πάρουμε το κύπελλο στο τέλος, με όποια εμφάνιση και να έχουμε εκεί, αλλά να είναι πρωταγωνιστές, και το τονίζω, θέλω να είναι πρωταγωνιστές οι παίχτες. Και θα δούμε μετά στο τέλος τι μπορεί να έχει γίνει. Πόσο δύσκολο είναι να ετοιμαστεί η ομάδα για το τελικό? Ίσως είναι νωρίς βέβαια. Μετά από τα τελευταία αποτελέσματα. Κοιτάξτε να δείτε. Σίγουρα η ψυχολογία μας δεν είναι αυτή η οποία ήταν ακόμα και με την πρώτη αγωνιστική των play-off. Αλλά σας ξαναλέω, τα παιδιά έχουν δουλέψει πάρα πολύ. Έχουν δουλέψει πάρα πολύ από το καλοκαίρι και από πέρσι, και νομίζω ότι πρέπει και χρειάζεται απλά να δείξουμε τη δουλειά την οποία έχουμε κάνει. Η ψυχολογία σίγουρα δεν είναι καλή τη δεδομένη στιγμή, ειδικά με το αποτέλεσμα και το σημερινό, αλλά οφείλουμε, η ζωή συνεχίζεται, και οφείλουμε εμείς να είμαστε όπως πρέπει στο παιχνίδι του τελικού. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.